άνθρωποι που θέλουν έναν άλλον κόσμο, μια άλλη ζωή για τον άνθρωπο, ανθρώπινη πάνω απ' όλα, ανθρώπινη ζωή, δεν είναι δυνατόν να είναι αδιάφοροι απέναντι σε αυτό το μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα της εξάρτησης των ναρκωτικών ουσιών. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, που είσαι σήμερα εδώ, και σένα, Σοφία. Ντρέπομαι όταν είμαι σε πολύ κόσμο, Σοφία. Και εσύ? Συνήθιζα τόσες μέρες. Πήρα την κρυάδα, τώρα έχω την αληθινή κρυάδα. Ξέρεις τι, εσύ το έχεις αυτό. Το να εκθέτεις τον εαυτό σου είναι μια αρχή για να είσαι ειλικρινής. Με τον εαυτό σου και μετά με τους άλλους, φυσικά. Παναγιώτη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και να πούμε ότι πραγματικά, παρότι μπορεί να είναι ένα πείραμα, φαίνεται ότι είναι ένα θετικό πείραμα. Η φετινή προσπάθεια που κάνει η κομμουνιστική νεολαία και μέσα από το φεστιβάλ να αναβαθμίσει το στέκι κατά των ναρκωτικών, και νομίζουμε ότι αυτή η τριήμερη εκπομπή που χωρίς και τη δική σου συμβολή δεν θα μπορούσε να βγει με την αρτιότητα που βγαίνει, ίσως να είναι το βήμα για να ξεκινήσουμε κάτι πιο συστηματικό, για την παρέμβασή μας να είναι ακόμα πιο διεισδυτική στην νεολαία. Θα με έχετε δίπλα εφόσον παλεύετε για την ανθρώπινη κοινωνία, για τον όμορφο κόσμο, σε ό,τι μου ζητήσετε. Σας ευχαριστώ. Τιμή μου εμένα που μου είπατε να έρθω. Τιμή μου εμένα. Εμένα μου κάνετε τιμή. Και θα σε αξιοποιήσουμε σίγουρα. Θεές κορδάνι μου με κάνετε και να είμαι όπως είμαι. Ναι, σ' ακούμε, Παναγιώτη. Πες μας λοιπόν για την προσπάθεια, για τη σκέψη, τους στόχους. Κοιτάξτε τώρα, το βασικό είναι ότι δεν θα μπορούσε ένα κόμμα με τα χαρακτηριστικά που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ένα επαναστατικό κόμμα, ένα κόμμα που παλεύει για μια άλλη κοινωνία, για μια άλλη οικονομία, να μην μελετήσει το κοινωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης. Και δεν το μελετάμε απλά, αλλά με επιστημονικούς όρους από τη δεκαετία του 80. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα από τη δεκαετία του 80 έχει τμήμα στην Κεντρική του Επιτροπή που μελετά και εξειδικεύεται, να το πούμε έτσι, το ζήτημα ενάντια στα ναρκωτικά. Γιατί, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί πραγματικά για την κοινωνία που παλεύουμε εμείς, στην κοινωνία που ονειρευόμαστε, ο άνθρωπος είναι πρωταγωνιστής, είναι παραγωγός του πλούτου και καρπώνεται τον πλούτο. Για να μπορείς να το κάνεις αυτό λοιπόν, πρέπει να έχεις καθαρή σκέψη και καθαρή συνείδηση. Τι είναι ένα εργαλείο σήμερα που μπορεί χιλιάδες κόσμο, ή να το πούμε με τους σημερινούς όρους, να βάλει φρένο στη ριζοσπαστικοποίηση της συνείδησης των νεανικών συνειδήσεων? Είναι και τα ναρκωτικά. Τα οποία ναρκωτικά είναι ένα κοινωνικό, πολυπαραγωγικό φαινόμενο που νομίζουμε ότι και χτες και σήμερα και από την παρέμβαση των κοινοτήτων και των παιδιών από τα θεραπευτικά προγράμματα έχει αναλυθεί. Σε αυτή τη βάση εμείς τοποθετούμε το ζήτημα των εξαρτήσεων και των ναρκωτικών. Αν το θέλετε να το πω έτσι επιγραμματικά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά σαν κόμμα με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε, εάν δεν βάζαμε αυτό που εδώ και αιώνες έχει υποθεί από τους κλασικούς του μαρξισμού-λενινισμού, ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν. Αυτή είναι, αν το θέλετε, αυτός είναι και ο πυρήνας της ανάλυσής μας και για το ζήτημα των ναρκωτικών. Ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν. Νομοτελειακά. Δεν μπορεί να είναι στο περιθώριο, άρα απέναντί του πρέπει να βάλει και τα ναρκωτικά. Είναι ένας πόλεμος. Και εσείς πραγματικά, για να φτάσουμε στον άλλο κόσμο από το κόμμα σας, δεν αφήνετε πόλεμο για πόλεμο. Είσαστε εκεί. Και αυτή την παλικαριά για μένα είναι μάθημα. Αυτή η παλικαριά. Πιστεύω για τον καθένα θα πρέπει να είναι, να το δει ο κόσμος όλος. Ότι πολεμάμε εκείνο που μας εμποδίζει να φτάσουμε στο δίκαιο κόσμο. Να μοιράζουμε το ψωμί ακριβώς στη μέση. Εκεί που πρέπει. Ας πάμε στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. Μ' αρέσει να το λέω, ρε παιδιά. Μ' αρέσει. Όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μ' αρέσει να το λέω. Λοιπόν, πες μας, πώς ξεκίνησε αυτή η σκέψη να κάνετε ραδιόφωνο, να βρεθείτε με τα παιδιά από τις κοινότητες του ΚΕΘΕΑ? Είναι μια σχέση η οποία κρατάει όσο κρατάει και η σχέση του κόμματος, από την
την ίδια περίοδο δηλαδή που δημιουργήθηκε το τμήμα κατά των ναρκωτικών στην Κεντρική Επιτροπή, αντίστοιχα δημιουργήθηκε και η Επιτροπή κατά των ναρκωτικών στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ. Κάτι που είπε και πριν ο Παναγιώτης, εμείς νιώθουμε πραγματικά ευγνωμοσύνη και σαν κόμμα και σαν ΚΝΕ για αυτή τη συνεργασία, γιατί καταφέραμε μέσα από την επαφή, μέσα από την κοινή δράση με το ΚΕΘΕΑ, τα στεγνά προγράμματα, να αναπτύξουμε κιόλας περισσότερο τις θέσεις μας, να πάρουμε πείρα, ουσιαστική πείρα, την ανθρώπινη πλευρά, να απαντήσουμε κι εμείς κάπως καλύτερα στα ιδεολογήματα που βομβαρδίζεται καθημερινά η νεολαία γύρω από τα ζητήματα της χρήσης και της εξάρτησης, και είναι πάρα πολλά. Είπαν δηλαδή και στις προηγούμενες εκπομπές από το «μαλακά σκληρά», «δεν είναι τίποτα», «μια στο τόσο». Η ουσία νομίζω είναι αυτή που είπε ο Παναγιώτης. Τα ναρκωτικά είναι καταστολή. Είναι καταστολή του μυαλού, είναι και ουσιαστική καταστολή. Οδηγούν στο θάνατο. Όχι μόνο τον βιολογικό, που είναι μία πλευρά, στον κοινωνικό. Και θεωρούμε ότι μέσα από τέτοιες μορφές διάφορες που η κομμουνιστική νεολαία προσπαθεί να φτάσει σε πολλούς νέους, γίνεται φανερό το πού στοχεύει αυτή η καταστολή. Και νομίζω ότι είναι διπλός ο στόχος. Από τη μία να στείλουν το σύστημα στο περιθώριο όλους εκείνους τους νέους που δεν αντέχουν, να το πω έτσι απλά, και οδηγούνται, σπρώχνονται στη χρήση ουσιών από αυτή την κοινωνία, να ξεμπερδέψει δηλαδή ουσιαστικά με αυτούς, και απ' την άλλη έχει και στόχο όλους τους υπόλοιπους νέους που μπορεί οι ίδιοι να μην κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, αλλά συνηθίζουν στην εικόνα, συνηθίζουν στα αντιδραστικά αυτά ιδεολογήματα και συμβιβάζονται τελικά με όλα όσα τα ναρκωτικά συμβολίζουν. Την παθητική στάση, τη ζωή, την μυρολατρεία, τελικά την παραδοχή ότι αυτός ο κόσμος δεν αλλάζει. Είδες αυτό, αλλάζει ο κόσμος. Βρήκα τη φωνή μου, την κέρδισα τη φωνή μου. Λοιπόν, δεν αλλάζει αυτός ο κόσμος. Έτσι πιστεύω, θέλουν να μας πείσουν. Ναι, τα ναρκωτικά είναι ένα μέσο. Πάνε να κρύψουν, κατά τη γνώμη μου, παιδιά, και κάτι άλλο. Ότι αυτό το σύστημά τους, το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό σύστημα, θα παράγει και δεν έχει άλλο πρόσωπο, δεν έχει άλλη δυνατότητα να μην παράγει πολέμους, φτώχεια, δυστυχία, ναρκωτικά, εξαθλίωση της ανθρώπινης ύπαρξης. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό αισθάνομαι, αυτό αναγνωρίζω τόσα χρόνια που ζω. Δεν μπορεί να κάνει, είναι ανίκανο αυτό το σύστημα. Είναι κατά της ανθρώπινης φύσης το καπιταλιστικό σύστημα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Τι έχετε να πείτε? Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ναι. Αυτά ακριβώς όλα που περιέγραψε είναι ο καπιταλισμός. Και αν το θες, για να χρησιμοποιήσουμε και την εκπομπή, έτσι, να τα λέμε καθαρά τα λόγια. Είναι λοιπόν αυτό το μέλλον που οραματιζόμαστε, ένα μέλλον στο οποίο μπορεί ο άνθρωπος να καλύπτει τις ανάγκες του? Mm-hmm. Δεν είναι. Mm-hmm. Και αν το θέλετε, σε αυτό το πλαίσιο της πάλης, απέναντι σε όλες αυτές τις συνθήκες που κάνουν τη ζωή μας με όλα αυτά που περιγράψαμε, και εμείς θεωρούμε ότι σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες πραγματικά ο άνθρωπος να μπορεί να ικανοποιεί τις διευρυμένες του ανάγκες, σε αυτή την πάλη εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει και η διέξοδος για να εξαλειφθεί και η τοξικό εξάρτηση. Γιατί πραγματικά, εκεί είναι και ο πυρήνας, αυτό που λέμε, ότι πώς τα ίδια, να το πω έτσι απλά, τα δεινά ή οι ματαιώσεις που γεννούν σε ένα νέο άνθρωπο καθημερινά, που γεννά το ίδιο το σύστημα ο καπιταλισμός, μπορεί να είναι και γεννησιουργοί παράγοντες και για τη ροπή προς τα ναρκωτικά. Και δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι στις χώρες που οικοδομήθηκε σοσιαλισμός, σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, όλα τα στοιχεία τι δείχνουν? Ότι, για παράδειγμα, τέλη της δεκαετίας του 70, πηγαίνοντας, να το πω έτσι, μπαίνοντας και προς την περίοδο της αντεπανάστασης και στη Σοβιετική Ένωση, το ψηλότερο ποσοστό χρήσης
που καταγράφηκε στον πληθυσμό από τις επίσημες εκθέσεις του ΟΗΕ ήταν 0,08 του πληθυσμού. Έτσι, όταν την αντίστοιχη περίοδο στον αναπτυγμένο δυτικό καπιταλιστικό τρόπο ζωής ναι. η εξάρτηση ξεπερνούσε το 10 και το 12%. Δεν συζητάμε σήμερα τι γίνεται, ναι. μιλάμε για τέλη 70. Ναι. Έτσι. Τον αναπτυγμένο κόσμο. Και αν το θέλετε, αυτό είναι και η διαφορά. Γιατί σήμερα, ας πούμε, η Ρωσία είναι η νούμερο ένα χώρα σε θανάτους από ηρωίνη. Ή γιατί σήμερα η Ρωσία είναι, αν το θέλετε, η χώρα που είναι το πρώτο πειραματόζωο που εκεί πέρα βελτιώνονται ή αναπτύσσονται καινούρια ναρκωτικά. Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση του ΟΗΕ, να το πω αν το θυμάμαι καθαρά, περίπου μία καινούρια ναρκωτική ουσία κάθε εβδομάδα πέφτει στις πιάτσες. Και με το αλκοόλ έχουν εκεί πρόβλημα. Και εκεί έχουν μεγάλη θνησιμότητα, μεγάλο βαθμό θνησιμότητας. Ναι, και αν το θέλετε, ας με επιτραπεί τώρα με την μπάσα αυτή που μου δίνεις, να βγάλουμε και μια είδηση ότι αυτό το οποίο το επόμενο διάστημα σαν κόμμα αρχίζουμε να μελετάμε είναι και το ζήτημα της εξάρτησης από το αλκοόλ. Αλλά εδώ θέλουμε να σταθούμε και να πούμε ότι δεν τα θέτουμε εμείς στην ίδια ζυγαριά. Όχι ότι αθωώνουμε το αλκοόλ ή τις άλλες εξαρτήσεις, έτσι, γιατί αν το θέλετε πολλές φορές, έτσι, να το απαντήσω σκοπιά έτσι όπως θα το απαντούσαν και από τις κοινότητες τις θεραπευτικές, σημασία δεν έχει με ποιο μέσο ξεφεύγει ο άλλος, αλλά ποια είναι η αιτία που τον έστρεψε. Αυτό είναι το ουσιαστικότερο. Έτσι. Αλλά εδώ, αν το θέλετε, είναι και αυτό που λέμε η συμβολή, η επιστημονική που πρέπει να έχει στη μελετητική τη δουλειά και ένα κομμουνιστικό κόμμα, για ποιο πράγμα όμως. Για να μην χάνει την ταξικότητά του και την παρέμβαση που πρέπει να έχει στη διείσδυση της νεανικής κυρίως συνείδησης, μια και είμαστε και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Και είναι σημαντικό να πούμε αυτό, νομίζω μπορεί να το πει και η Σοφία, ότι θα το πει τώρα. Ποιο είναι το κορυφαίο αυτού του φεστιβάλ εδώ στα ναρκωτικά, το ότι η ΚΝΕ σήμερα παραδίδει σε όλη την νεολαία της χώρας μας επεξεργασμένες θέσεις για τα ναρκωτικά. Και σκοπεύουμε μάλιστα να είναι μεταφρασμένες και με αυτές να ανοίξουμε δουλειά με κομμουνιστικές νεολαίες και στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι. Μπράβο, μπράβο παιδιά. Εγώ θέλω να πω, να ακούσω και την κομμουνιστική νεολαία, την ΚΝΕ. Λοιπόν, την ΚΝΕ, τι στοχεύει παρακάτω, τι έχει στο μυαλό της, τι φαντάζεται, γιατί θέλει να αγωνιστεί παραπάνω. Ποιο είναι το παραπάνω δηλαδή που θα βάλει σίγουρα. Το παραπάνω είναι αυτό που πραγματικά υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, δεν είναι παραπάνω δηλαδή, είναι το αυτονόητο. Είναι ότι σήμερα υπάρχουν δυνατότητες τεχνολογικές, επιστημονικές. Ο άνθρωπος να ζει πραγματικά ελεύθερος, να ζει με όλα όσα η κοινωνία, η δική του προσπάθεια δηλαδή, τα δικά του χέρια, το δικό του μυαλό έχουν παράξει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον ελεύθερο του χρόνο, στη μείωσή του, στη μείωση της εκμετάλλευσης, στην εξάλληψη, συγγνώμη, της εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα να απελευθερωθεί χρόνος για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι όντως ενεργός και να διαμορφώνει ο ίδιος την κοινωνική πραγματικότητα μέσα από τη συμμετοχή του. Για μια παιδεία, για μια μόρφωση η οποία δεν θα στηρίζεται σε αυτό το ανελαίητο κυνήγι που συμβαίνει σήμερα των αποσπασματικών γνώσεων, αλλά θα έχει σαν στόχο ο άνθρωπος πραγματικά να γνωρίζει την πραγματικότητα και να βαθαίνει σε αυτή, για να αξιοποιηθεί όλη η παραγωγή αυτή, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, να γίνουν συστατικά στοιχεία της ζωής του. Με δύο λόγια δηλαδή, ο άνθρωπος να μπορεί να καρποθεί πίσω όλο τον πλούτο που έχει παράξει. Τον πλούτο και τον υλικό και τον πνευματικό. Αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι ο στόχος μας δηλαδή ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός, η κοινωνία η οποία πραγματικά μπορεί να εξαλείψει την κοινωνική αδικία, να το πούμε απλά, τους πολέμους, την εκμετάλλευση και ο άνθρωπος να είναι αυτό που λέει και η λέξη. Να είναι δηλαδή άνθρωπος πραγματικά άνθρωπος, ανάμεσα σε ανθρώπους όπως είχες πει και εσύ.
μέσα στον χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει. Είναι των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου. Αστέρια, της μνήμης φτιάχνεις το χάρτη και περνάς μέσα απ' τη στάχτη την ελπίδα σ' άλλα χέρια. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει μάτια σου. Κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. Γύρω καλπάζεις σαν ευχή και σαν καχτάρα στα στενά της Σάντα Κλάρα. Το όνειρό σου δοκιμάζεις. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει ματιά σου. Κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. Μπροστά σου το ποτάμι της ευθύνης και στην ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά από ανάβει ματιά σου. Κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. Συγκινούμε και μόνο που ακούω το όνομα αυτό, Τσε Γκεβάρα, αυτού του ανθρώπου που τον πιστέψανε σαν Χριστό. Εγώ θέλω να πω για τη δική μας δουλειά, για το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο πρέπει να μετατραπεί από μέσο διανομής σε μέσο επικοινωνίας, διανομής χρήματος των αυτών που το έχουν το ραδιόφωνο, έτσι. Το ραδιόφωνο θα μπορούσε να γίνει το καλύτερο δυνατό μέσο επικοινωνίας της δημόσιας ζωής. Ένα τεράστιο δίκτυο καναλιών, αρκεί να περνούσε σε εκείνη τη φάση όπου ο ακροατής δεν θα άκουγε μόνο, αλλά και θα μιλούσε. Θα υπήρχε δηλαδή μια ενεργητική σχέση. Θα μπορούσατε εδώ εσείς να κάνετε το ραδιόφωνο σας. Βέβαια δεν θα κονομάγανε κάποιοι. Δεν θα πέφταν διαφημίσεις. Δεν θα γινότανε τίποτα από αυτό του κέρδους και του υπερκέρδους. Ας έρθουμε στα σοβαρά όμως εδώ. Παναγιώτη, θέλουμε να μας πεις τι άλλο στοχεύει για το θέμα αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κοιτάτε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν βλέπει, αν το θέλετε, την πάλη ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά ξεκομμένο από τη συνολικότερη πάλη που κάνει για την καθημερινότητα της ζωής που έχει σήμερα και ο νέος άνθρωπος και η εργατική λαϊκή οικογένεια. Κάνοντας όμως μια παραπάνω προσπάθεια σε όλη αυτή τη χρόνια των δεκαετιών μελετητική δουλειά που έχουμε κάνει, όπως είπα πριν, μπροστά μας έχουμε μια, να το πω έτσι, ένα καινούριο μέτωπο να ανοίξουμε, να επεξεργαστούμε θέσεις γύρω από το ζήτημα του αλκοόλ, αλλά για μας το πιο σημαντικό είναι να μπορέσει η πάλι ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά να γίνει συνεκτικός κρίκος του μαθητικού κινήματος, του φοιτητικού κινήματος, του εργατικού κινήματος, δηλαδή να μην είναι άλλο ένα ξεκομμένο μέτωπο, αλλά να είναι ένα να εντάσσεται στη συνολικότερη πάλη για το πώς μπορεί να γίνει σήμερα η ζωή μας καλύτερη. Και μέσα από αυτή την έννοια οι κομμουνιστές πρωτοστατούν και μέσα από τα εργατικά σωματεία και μέσα από τους συλλόγους γονέων
πρωτοστατούν μέσα από το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών στο πώς θα μπορέσουμε πραγματικά αυτό που λέμε το αντιναρκωτικό κίνημα να γιωθεί καλύτερα, να οσμωθεί καλύτερα με τη συνολικότερη πάλη του λαού μας για να γίνει η ζωή μας καλύτερη. Εσύ Σοφία, έχεις να συμπληρώσεις κάτι? Πού τι σκέφτεσαι? Σε άκουσα, συγγνώμη. Ναι, ξέρω, ναι, δεν με άκουσε. Σκεφτόσουν τι ωραίο θα ήταν ο κόσμος, να υπήρχε δικαιοσύνη, να καλλιόταν ο κόσμος στον δρόμο και να υπήρχε σεβασμός. Αυτό σκεφτόσουν και μου λες ότι δεν μου άκουγες τώρα. Έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο? Κάποια άλλη δραστηριότητα ενδεχομένως, κάποια άλλη κίνηση, κάποια άλλη δράση? Οι δράσεις της ΚΝΕ, καλά από την ίδρυσή της έως σήμερα, πραγματικά πρέπει να το πούμε αυτό, έχουμε ένα σταθερό μέτωπο απέναντι στα ναρκωτικά και νομίζω ότι η χρονιά που μας πέρασε πραγματικά σηματοδοτήθηκε από μια έντονη δραστηριότητα της οργάνωσης πανελλαδικά γύρω από το ζήτημα αυτό. Είτε με αφορμή την 26η Ιουνίου, την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, στα φεστιβάλ όπως σήμερα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς υπήρχε η ανάγκη για να γίνει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά, μας έρχεται πάρα πολύ έντονα το τι γίνεται, κυρίως με το ζήτημα της κάναβης, σε σχολεία, σχολές, πολλές φορές και καθέδρας, καθηγητές αναπαράγουν τα ιδεολογήματα και στην ουσία προσπαθούν να αθωώσουν μία ναρκωτική ουσία ακόμα, αλλά και με αφορμή την εγκληματική πολιτική που είχαμε μέσα στην ψήφιση, δηλαδή μέσα σε αυτή τη χρονιά, των χώρων ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών. Εδώ πάνω αθωώσουν εγκλήματα που έχουν κάνει. Εθνικά, κοινωνικά εγκλήματα που έχουν κάνει. Δεν θα αθωώσουν αυτό? Θα είναι δυνατόν? Λοιπόν, ναι, πες. Ναι, θέλω να σταθούμε απλά λίγο σε αυτό το ζήτημα το τελευταίο. Γιατί πρόκειται πραγματικά για τους χώρους εννοώ ερχόμενης χρήσης. Πρόκειται πραγματικά για αυτό που λέμε το ξεσκαρτάρισμα, με την κακή δηλαδή την έννοια, το πώς το σύστημα αυτό που λέμε ο καπιταλισμός, που δεν διστάζει την ίδια την ουσία του ανθρώπου, δηλαδή την εργατική του δύναμη, ένα από τα πιο βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν την προσωπικότητά του, του ανθρώπου, να την πουλάει, να την αγοράζει, να τη θεωρεί εμπόρευμα, το ίδιο αυτό το σύστημα παίρνει τελικά ολόκληρο τον άνθρωπο και τον θεωρεί ξοφλημένο, που το μόνο που του αξίζει είναι ένας ελεγχόμενος θάνατος. Αυτό έχει σαν στόχο όχι μόνο τον χρήστη για μας, έχει στόχο πραγματικά όλη την κοινωνία. Το να συνηθίζει το μάτι του ανθρώπου, να συνηθίζει να θεωρεί τα ναρκωτικά ένα φυσικό φαινόμενο. Εκπληκτικό παραλληλισμό κάνεις. Εκπληκτικό καλό. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Έξω από τα ναρκωτικά υπάρχει αυτό. Και είναι η ουσία του πράγματος. Λοιπόν, Παναγιώτη Κατηφέ, επικεφαλή του τμήματος κατά των ναρκωτικών της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ευχαριστώ. Σοφία Σλαβενίτη, επικεφαλής της Επιτροπής κατά των ναρκωτικών της ΚΝΕ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Θέλετε να πείτε κάτι, να συμπληρώσετε ακόμα? Το μόνο που θέλουμε και από τον λόγο που μας δίνετε εδώ πέρα στην εκπομπή είναι για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τις κοινότητες, mm-hmm. τους συλλόγους οικογένειας από τις κοινότητες που μας πρόσφεραν και χθες και σήμερα, πραγματικά μας βοήθησαν όλους μας να γίνουμε σοφότεροι και μέσα από τις εμπειρίες γύρω από το ζήτημα της τοξικοεξάρτησης, να ευχαριστήσουμε το Κέντρο Πρόληψης Φαέθων, να ευχαριστήσουμε το Εθνικό Συμβούλιο κατά των ναρκωτικών, για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε σένα για τη συμβολή σου, έτσι, και να πούμε ότι πραγματικά χωρίς καθαρό μυαλό και καθαρή συνείδηση δεν μπορώ να βρω τη θέση μου μέσα στην κοινωνία για να την αλλάξω. Γι' αυτό παλεύουμε και γι' αυτό και αν το θέλετε και τα συνθήματά μας και του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Κομμουνιστικής Νεολαίας δεν είναι απλά τα συνθήματα γύρω από το ζήτημα των ναρκωτικών. Δεν είναι απλά συνθήματα, αλλά κρύβουν, αν το θέλετε, μέσα και για ποια κοινωνία εμείς παλεύουμε. Καλή δύναμη σε όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ.